σου νίκα τη ευσεβέση κατά βαρβάρων δωρούμενο και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Τον σούντον αιών αξίωση μα πίσω θεότα και παρθένε. Παρορώσαν τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα αιώματα τη εν πίστη λαμβάνουση. Την ευλογία σου άξαντε. Τον σούντον αιών αξίωση μα πίσω θεότα και παρθένε. Παρορώσαν τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα την ευλογία σου άφραντε. Τόσον Κύριε των λαών σου και μάγισον την κληρονομία σου νίκα της ευσεβέση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτε. Σήμερα οφείλω να σας πω ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική μέρα και για μας που εργαστήκαμε για αυτό το σκοπό, αλλά και για ολόκληρο το νησί. Και είναι σημαντική για δύο πολύ σοβαρούς λόγους. Ο ένας λόγος αφορά την ανάπτυξη του νησιού μας και σχετίζεται με την προστασία και την ανάδειξη του δασικού περιβάλλοντος. Για πρώτη φορά στα χρονικά της ΚΟ, ο Δήμος της ΚΟ, μετά από πολλές προσπάθειες, υπησέρχεται σε αυτή τη δραστηριότητα, αφού κατορθώσαμε από την αρχή της θητείας μας, αφενός να πείσουμε την κεντρική διοίκηση ότι ο Δήμος της ΚΟ έχει ευθύνες για τα δάση του και άρα θέλει την ευθύνη και την αρμοδιότητα να την αναλάβει, πράγμα που σημαίνει ότι θα έπρεπε να υπογραφεί μία προγραμματική σύμβαση της κεντρικής εξουσίας με τον Δήμο της ΚΟ, με την οποία ο Δήμος της ΚΟ θα αναλάμβανε αυτή την ευθύνη και την υποχρέωση είχαμε, θα αναλάμβανε την, με δικά του χρήματα και με δικές του προσπάθειες μέσα από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος την ευθύνη της προστασίας και της ανάδειξης και της αξιοποίησης, εκμετάλλευση δηλαδή, των δασών μας. Και αυτό έγινε μετά από πολλές προσπάθειες ώστε να πείσουμε και την Διεύθυνση Δασών του Υπουργείου Χορταξίας, όπου υπάγονται τα δάση μας, αλλά και την Διεύθυνση Δασών της Περιφέρειας, με αίσιο τέλος, γιατί τα στελέχη της Διεύθυνσης Δασών και κυρίως ο κύριος Σιακάρας ήταν ένθερμος υποστηρικτής αυτής της προσπάθειας, αφού μέχρι τότε τα δάση μας και μέχρι τώρα θα έλεγα ήταν εγκαταλελειμμένα σχεδόν από το κράτος. Άρα ως χαρά αιτιολογείται το ότι για πρώτη φορά ο Δήμος της ΚΟ και η κοινωνία μας, γιατί εκπροσωπούμε την κοινωνία, μπορεί να μπει στα δάση, να τα προστατεύσει και παράλληλα να κάνει κάθε προσπάθεια να τα αναδείξει και να τα αξιοποιήσει προς όφελος της κοινωνίας. Το δεύτερο σημαντικό που μας κάνει να λέμε ότι αυτή η μέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική είναι κάτι που ίσως το γνωρίζετε και το αντιλαμβάνεστε, γιατί έχει συζητηθεί για πάρα πολύ μεγάλη περίοδο. Σηματοδοτήσαμε από την αρχή της θητείας μας, για να μην πω από την προεκλογική περίοδο, ότι ένα κομμάτι της ανάπτυξης του τόπου μας και κυρίως ένα κομμάτι που αφορά τους νέους ανθρώπους και τους νέους επιστήμονες θα περάσει, αυτό μπορούσαμε να κάνουμε ως Δήμος, θα περάσει μέσα από τις επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας. Ξέρετε τι έχουμε υποστεί μέχρι σήμερα. Ξέρετε ότι πολλές φορές φτάσαμε στο σημείο να πούμε ότι θα έπρεπε να εγκαταλείψουμε. Και βεβαίως γνωρίζετε ότι σήμερα για πρώτη φορά έχουμε στα χέρια μας την έγκριση και του ελεκτικού συνεδρίου που μας επιτρέπει
να πληρώσουμε παιδιά, νέους ανθρώπους που εργάστηκαν 4-5 μήνες τον προηγούμενο χρόνο χωρίς να έχουν πληρωθεί ακόμα. Αλλά το πιο σοβαρό δεν είναι το ότι θα πληρωθούν για την εργασία που έκαναν. Το πιο σοβαρό είναι ότι ανοίγονται οι ορίζοντες μέσα από την δράση των οποίων θα μπορούμε να τεκμηριώσουμε και άλλες επίσης σημαντικές προτεραιότητες και δραστηριότητες επιχειρηματικές με τις οποίες νέοι παιδιά και νέοι επιστήμονες θα μπορέσουν με σταθερότητα και ποιότητα να αναλάβουν και τα καθήκοντα και τις εργασίες για τις οποίες εκπαιδεύτηκαν. Η επιμονή λοιπόν αυτών των παιδιών, η υπομονή αυτών των νέων ανθρώπων, και είναι δεκάδες θα σας έλεγα που ακόμα υπάρχει, είναι αυτά που μας κάνουν να πιστεύουμε ότι αξίζει τον κόπο οι νέοι άνθρωποι κυρίως να επιμένουν, να πιστεύουν, να εργάζονται και να απαιτούν ένα κομμάτι της ζωής τους ώστε το δίκαιο να βρίσκεται και σε αυτούς και μάλιστα να έχουν μια γωνιά κάτω από τον ήλιο για να επιβιώσουν. Η προγραμματική σύμβαση που έχει υπογράψει ο Δήμος της ΚΟ, για να μπω και στην ουσία, με την κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση Δριάδες, η οποία σε αυτή την φάση έχει ως μέλη 2 επιστήμονες δασοπονίας και 5 νέα παιδιά, εργάτες θα έλεγα, τεχνίτες στο τέλος στο δάσος, είναι προϋπολογισμού 180.000 ευρώ. Ο χρόνος διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης είναι 2 έτη. Θα επεκταθεί όμως σε όλα τα δάση της ΚΟ, με σκοπό όχι μόνο να διαφυλάξει και να περισσώσει, γιατί αυτό το δάσος, το περιαστικό της ΚΟ θέλει διάσωση από την μεγάλη ασθένεια που έχει υποστεί και υπάρχει την βαμβακίαση και άρα πρέπει να διασωθεί, αλλά και για έργα περιπάτου, για έργα αναψυχής και για έργα αξιοποίησης του δάσους που είναι τόσο καλό και τόσο ωραίο και για την πόλη αλλά και για τα υπόλοιπα χωριά, γιατί ο προγραμματισμός της υπηρεσίας είναι να επεκταθούμε και στα χωριά. Το δεύτερο είναι ότι πλέον ο Δήμος της ΚΟ αναλαμβάνει αυτή την ευθύνη, άρα για πάρα πολλά χρόνια έχουμε μία νέα αρμοδιότητα και ευθύνη στο να αναπτυχθούμε σε αυτόν τον τομέα και να κοιτάξουμε και να δούμε και να εφαρμόσουμε προγράμματα και δράσεις ανάπτυξής του. Και βεβαίως η μέρημνα της επιχείρησης κοινωνικής οικονομίας είναι των νέων αυτών ανθρώπων, είναι να προσφέρουν στην κοινωνία. Η προγραμματική σύμβαση, όπως γνωρίζετε, δεν αποφέρει κέρδη. Το κέρδος είναι στο κοινωνικό όφελος και οι νέοι άνθρωποι το μόνο που κάνουν είναι να αμείβονται με βάση τις συλλογικές συμβάσεις. Έχουν όμως μια σταθερή εργασία και μια σιγουριά για το μέλλον τους. Και παράλληλα θα πρέπει να βρούμε, και αυτό είναι το μήνυμα που θα ήθελα να δώσω σήμερα, να βρούμε, και θα το βρουν τα νέα παιδιά, οι νέοι επιστήμονες, νέες διεξόδους, νέες δραστηριότητες, ώστε ένα κομμάτι των εργασιακών τους, της εργασιακής τους αποστολής, να αποφέρει και οικονομικά εφόδια και έσοδα. Ξέρετε ότι η νομοθεσία δεν επιτρέπει την πώληση των καυσοξύλων από την ανάπτυξη αυτής της δραστηριότητας, αλλά τα προσφέρουμε δωρεάν. Και γνωρίζετε ότι περίπου 500 οικογένειες πέρυσι πήραν δωρεάν καυσόξυλα με πρώτη προτεραιότητα τις οικογένειες που προήρχονται από τις αιτήσεις και τις προτάσεις της Διεύθυνσης της Κοινωνικής Μέρημνας και Αλληλεγγύης. Όμως θα έλεγα ότι θα πρέπει να δούμε και άλλες δραστηριότητες, και αυτό θα το δουν οι νέοι επιστήμονές μας, για να μπορέσουν να αποφέρουν κάποια έσοδα, γιατί στο μέλλον και αυτή η επιχείρηση όπως και οι άλλες θα πρέπει να επιβιώσουν από μόνες τους. Ήθελα να ευχαριστήσω θερμά
το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου, που είτε με την αρνητική του θέση είτε με τη θετική του, μας οδήγησαν σε αυτό το σημείο. Ήθελα να ευχαριστήσω θερμά κυρίως την διεύθυνση και τα στελέχη, τη διεύθυνση περιβάλλοντος και τα στελέχη της. Είναι όλο το στελεχειακό δυναμικό του Δήμου μας ταγμένο στο να υποστηρίξει αυτές τις προσπάθειες και τις πρωτοβουλίες. Για την υπομονή τους, για τον αγώνα τους και για την προσπάθεια. Τα στελέχη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης που για δεκάδες φορές διόρθωσαν, έφτιαξαν κείμενα, έδωσαν πιστοποιήσεις στις αρμόδιες ελεκτικές αρχές ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε με εγκρίσεις σήμερα εδώ που είμαστε. Να ευχαριστήσω θερμά τα στελέχη της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας της Κόσας Πείς, όπου και αυτά με τη δική τους σειρά ήταν δίπλα, προσπάθησαν και βοήθησαν, όπως επίσης και τους λογιστές που ήταν δίπλα μας. Και βεβαίως, πάνω απ' όλα, να πω σε αυτά τα νέα παιδιά που θα αποτελέσουν ένα πολύ ισχυρό κορμό ανάπτυξης στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, τα νέα παιδιά που σήμερα από τη Δευτέρα θα αναλάβουν αυτή την ευθύνη στα δάση μας, να τους πω ότι άξιζε τον κόπο και η υπομονή τους, αξίζει τον κόπο και η πίστη τους και ότι πάνω σε αυτή την εργασία που κάνουν εκείνα θα στεριώσουν και οι ιδέες που έχουμε και οι αρχές για την κοινωνική οικονομία, αλλά θα στεριώσουν και άλλες δραστηριότητες με σκοπό και στόχο και νέοι άνθρωποι και άλλα νέα παιδιά να βρουν εργασία που να αποσκοπεί στο κοινωνικό όφελος. Να ευχαριστήσω επίσης τα μέσα ενημέρωσης. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι η αποστολή τους είναι αποστολή που εμπεριέχει την κριτική, γιατί εκφράζουν τους πολίτες και οι πολίτες πολλές φορές και αγωνιούν και προβληματίζονται. Και να τους πω ότι μέσα από αυτή την αποστολή μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα μέσα από την δική τους προσπάθεια ενημέρωσης των πολιτών, μπορούμε να δώσουμε νέα μηνύματα και το σημερινό είναι ένα νέο μήνυμα που αξίζει τον κόπο να το πάρουμε και να το διαδώσουμε στο νησί της Κόκκης στους συμπατριώτες μας. Φίλε Αντιδήμαρχε των Οικονομικών και Αντιδήμαρχε της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, ήθελα να σας πω ότι η πίστη σε αυτό που κάναμε ήταν μεγάλη υπόθεση. Δεν εγκαταλείψαμε, ενώ θα έπρεπε να το είχαμε κάνει. Είπαμε, όχι, θα επιμείνουμε. Και τελικά το καταφέραμε, όχι μόνο εσείς, αλλά και οι συνάδελφοί μας στη Δημοτική Αρχή. Και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι ένα κομμάτι της επιτυχίας ανοίγει και σε εσάς. Αλλά πάνω απ' όλα και πιο πολύ απ' όλους ανοίγει στα νέα παιδιά του τοπικού συμβουλίου της πόλης της ΚΟ. Δεν τους δώσαμε καμιά άλλη αρμοδιότητα. Δεν θέλαμε να τους εμπλέξουμε με τα καθημερινά που πολλές φορές και αποκαρδιώνουν και συνθλίβουν και οδηγούν σε κριτικές που τους κάνουν ως νέους ανθρώπους να φύγουν από την πολιτική και τα κοινά. Τους αναθέσαμε μια πολύ ευαίσθητη και πολύ μεγάλη αποστολή και δεν σας κρύβω ότι την πίστεψαν. Μπορεί εξαιτίας και των δικών μας λαθών, αλλά κυρίως της αντίδρασης και της αντίστασης που υπήρχε, πολλές φορές να αποκαρδιώθηκαν, όμως δεν εγκατέλειψαν και θεωρώ ότι αυτά τα νέα παιδιά, τα 6, 7, 8 νέα παιδιά του τοπικού συμβουλίου της πόλης της ΚΟ, είναι η καρδιά πάνω στην οποία και η βάση πάνω στην οποία θα στηριχθούν τα επόμενα βήματά μας. Και πάλι σας ευχαριστώ.